Κύριε Σωτηράκη, για έλατε κοντά μας να μας πείτε τα 5 βήματα για να κερδίσουμε έναν πολύ πλούσιο άντρα. Εννοείται, ένα πλούσιο σύντροφο. Λοιπόν, πάμε. Είπαμε στην αρχή, πηγαίνουμε σε διάφορα. Τι βλέπουμε. Συχνάζουμε σε μέρη που συχνάζουν πλούσιοι κατά συναφή. Πηγαίνουμε κάλεση σε πάρτι, event, εταιρικά κατά συναφή. Και όταν πάμε σε ένα μαγαζί, όταν θα ανοίξουν με το καλό, ναι, θα πηγαίνετε στα πριβέ. Θα κάνετε τον αλέκο όμως. Τύπου ότι είστε τη παρέα. Δεν θα πάτε τύπου ενοχικά. Ναι. Πα τύπου. Α, τι λέει καλά. Και θα πει μέσα. Μάλιστα. Ποια είναι να ξέρετε αυτό. Ναι, αλλά στο πριβέ θα σε ξέρουμε. Άρα λοιπόν, είπαμε τώρα το πρώτο βήμα είναι πηγαίνουμε σε, και συχνάζουμε. Ναι, σε μέρη που πηγαίνουμε πάμε εκεί. Και ακάλεστη κιόλας. Βάζουμε GPS και πηγαίνουμε. Ξέρετε το GPS. Και ακάλεστη λέει σε events. Σε event εταιρικά ή πλουσίων και θα στην αφήσει parties. Πάμε στο επόμενο βήμα, παρακαλώ. Next one. Αλλάζουμε την εικόνα μας στα social media. Ναι. Δεν σχολιάζουμε πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα. Είμαστε χαρούμενοι. Δεν σχολιάζουμε. Όχι, όχι. Είσαι απολυτικό. Okay. Τίποτα. Okay. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Μάλιστα. Δεν φορτώνει με κοινωνικά θέματα το προφίλ σου. Α, μάλιστα. Δεν κάνει τύπου πολιτικέ αναλύσει και τέτοιο. Όλο δεν θέλει. Αχα. Θέλει να σε χαρούμε. Είμαστε χαρούμενοι στα social media ακόμα και ο κόσμο να καίγεται. Αλήθεια. Δεν σε νοιάζει τίποτα σε εμά. Για να βρει πλούσιο σύντροφο πρέπει να είσαι γιατί, πολύ χαρούμενο. Γιατί ο άλλο δεν θέλει τη μιζέρια. Γιατί είναι πλούσιο. Ο πλούσιο δεν θέλει τη μιζέρια. Έχει πάρει αντιβίωση μιζέρια. Ναι. Να πας και του πεις... Πρέπει να είσαι χαρούμενο. Ναι, γιατί αν πα και του πει μια εξή κάτω, εγώ παίρνω 700 ευρώ και δεν με φέρνει περιζήτηση. Μπού. Μπούτο. Το παίζει δηλαδή. Και 2 ευρώ να έχει στην τσέπη. Εσύ λε καλά, εντάξει, χτε βγήκα και ήπια και κάνει σαμπάνι και τέτοια. Όπω κάνουν περισσότερο δηλαδή. Μάλιστα. Εσύ, έχεις, εσύ μέσα σου είσαι πασόκ. Παλιό πασόκ. Καλό. Απαθή. Σαμπάνιε. Λεφτά. Λουλούδια. Άσχετα άμεσα πένταρο. Μάλιστα. Και στα social media δεν είμαστε μίζεροι. Είμαστε χαρούμενοι και φάτι. Δεν ασχολούμαστε με τίποτα. Μόνο λούσα και εικόνα. Δηλαδή, εγώ να ανεβάσω τώρα μια φωτογραφία και το παίξω καταχαρούμενη. Παίζει να έχω πεσήματα φορτόγκων. Εσύ συγκεκριμένα. Εσύ εδώ και είναι αυτοκίνητο, μα θέλει. Εύκολο. Κάτσε. Κάτσε πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. The next one. Μας και λύσουμε τα προβλήματά μας, κατάλαβε. Περίμενε, να είσαι μαζί θα κάνουμε. Ναι, 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 ναι. Πολύ χαρούμενος όμως πρέπει να είμαστε, έτσι. Χαζό χαρούμενες, μήπως, ε. Πολύ. Πολύ. Εντάξει, για κάτι να το δούμε. Έλα. Επόμενο βήμα. Ναι. Δεν λέμε ποτέ τα αληθινά μας στοιχεία. Α. Τι λες, και πώς θα τον βρεις, δηλαδή. Άλλη θα γνωρίσει. Ναι. Δεν θα πας τώρα, δηλαδή, εγώ, π.χ. Δεν θα πάω, όχι επώνυμο κοντρόλ, βασικά στοιχεία. Δηλαδή, αν εγώ τώρα π.χ. μένω ταμπούρια. Ναι. Θεότητα. Αν πάω τώρα σε μια κυρία η οποία έγινε αυτελεκέ, θα πω καλησπέρα σα. Σωτήρη Καραμίδα στα μπούρια. Όχι, από εκείνη η πόρτα. Να σου πω, καμιά φορά δεν είναι τα μπούρια. Μα άνε όμω. Άκου λίγο τώρα, παιδιά. Δηλαδή το βόρειο προάστιο μα άνε από το δυτικό πολλέ φορέ. Να ηρεμήσει πίσω η γαλαρία. Όχι, θέλω να το πω. Λέμε τα στοιχεία μα. Τα κανονικά, αλλά αποκρύπτουμε βασικά στοιχεία. Δηλαδή, αν εσύ είσαι από την Άνω Κερασιά Φθιώτιδος, ναι, θα πεις εγώ, είμαι πως θα γέννημα θρέμα Αθήνα. Η δική μου είναι από την Αθήνα, εγώ δεν έχω χωριό να πάω διακοπές, που λένε όλοι, καταλαβες. Θέλεις, πού πας, πάω στο τέτοιο, στο Τουρκοβούνι. Μπορεί να, σου, και να σε λυπηθεί και να σε πάει με το σκάφος, δηλαδή. Σου λέει δεν έχει χωριό να πάει διακοπές. Εκεί όμως λες, κατάλαβε. Αυτό σου λέω. Δεν έχω χωριό να πάω και δεν έχω εξοχικό να πάω κάπου. Εσύ που έχεις. Μιλάμε συνέχεια για ταξίδια στο εξωτερικό. Α, μόνο, ναι. Έχω πάει καλά στο Παρίσι εγώ. Έτσι. Βαρκελόνη. Εδώ την παίζω, δάχτυλα. Το παίζει δηλαδή σούπερ. Καλέ, ναι, λέει πα παχτά. Γυρισμένη πάω, και ταραβερισμένη. Πρώτα με. Έχει πάει Παρίσι. Έχει πάει Παρίσι. Έχει τρελαθεί. Ο Μακρόν με περιμένει και στο αεροδρόμιο. Ο Ντεγκόλ. Όχι, δεν είναι φιλιό. Κατάλαβε, λε τέτοια πράγματα. Και βαριέμαι πάλι Παρίσι. Πού είναι να πάω. Δράκο, ρε φίλε, τόσο δράκο. Τόσο πολύ παραμύθι. Έχω πάρει πολύ κόσμο που το λέει το βράκο. Αλλά και πιάνει. Αυτός και πιάνει ο κύκλος Σωτήρη, ο κύκλος Σωτήρη έχει πρόβλημα. Επίσης, ακούστε εδώ. Ναι. Βάζουμε κάποιον, ναι, όταν έχουμε εντοπίσει το θύμα μας, ναι, να μας τηλεφωνεί, ναι, για να δείχνουμε ότι έχουμε ζήτηση. Α, συνέχεια, ε. Ναι. Για παράδειγμα, έχω μία φίλη. Όχι φίλη, είχα μία γνωστή παρουσιάστρια, δεν θα πω το όνομά της, ναι, παλιά. Ναι. Που είχε, βάλει, είχε κάνει ένα ραντεβού, ναι, μαντιάζει το όνομα, με τον Αντένα. Ποια, ναι, ποια! Όχι με τον Αντένα, με τον Α, συγγνώμη. Και ποια? Είχε βάλει το γνωστό της, ναι, και την έπαιρνε τηλέφωνο. Και έλεγε πάνω, Γιάννης Λάτσιος. Και καλά, τύπου ότι με παίρνει, έχω ζήτηση, καταλαβαίνεις. Την πήρε στον Αντένα. Ναι, ποτέ δεν πήγε. Α.
Άρα δεν έπιασε το κόλπο. Ναι, αλλά αυτό τύπο ότι. Έχω, έλα, μωρέ, πάλι αυτό είναι. Είναι ένας φίλος μου από την Κλειφάδα. Τύπου ότι τους παίζει τα δάχτυλα τους. Που βγήκαμε εκεί πέρα και τώρα δεν θέλω. Εγώ γιατί με ενοχλεί. Δεν θέλω. Ανέβασε τη φωτογραφία μας, να σου πω. Προσπαθώ να την επεξεργαστώ πρώτα. Να είμαστε ωραίες. Έχουμε βάλει τώρα την κοπέλα που χτες ανακάλυψε το WiFi. Χαρούμενες την ανέβασε. Χαρούμενες και λαμπερές. Να δούμε πώς θα έχουμε καλή τύχη. Ναι, καλό, Bill Gates τώρα μας περιμένει. Και ότι έχω ζήτηση και όχι μωρέ και έχω... Και στυπου... Άρα χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια αλλά εσύ τύπου για να μην δείξεις ότι είσαι ότι μία είσαι, που δεν έχει καμία επαφή και επικοινωνίες. Πώς να του σωρού, αλλά δείχνεις ότι εγώ θέλω μόνο με σένα να μιλάω. Α, μάλιστα. Κατάλαβες, κάνεις μόνο με το Φορτόγκα. Εννοείται. Μάλιστα. The next one, please. Μάλιστα. Κυκλοφορούμε πάντα στις νυχτερινές μας εξόδους μόνοι μας για να μας πιάνουν την κουβέντα. Κοίτα, βγαίνουμε μόνοι, ένας άνθρωπος μόνος. Ναι, δηλαδή αν εσύ πας τώρα ντουέτο, πάμε σε δύο μαζί έξω. Κάτσε ρε φίλε, τι πας στις κοινωνικές, μόνος σου, δηλαδή τι μόνος σου. Δίνεσαι, χτενίζεσαι, ναι. Γίνεσαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Ναι. Λες πού θα πάω σήμερα, ποιος έχει πρεμιέρα, έχει ο Φέρτης. Θα πάω σε όλο ρακούντα πρόγραμμα. Παίρνω ένα ποτό. Γίνεται και κάνουμε αυτό. Έτσι. Να πάει τώρα αυτό, αυτό είναι ωραία εικόνα. Μόνο να... σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Παιδιά, ακούστε με λίγο, γιατί πράγμα. Έχει κόνσεπτ. 2 η ώρα το πρωί, όταν θα είναι ανοιχτά π.χ. ο άλλος. Είναι σταφίδα. Δεν θα πει που είναι η παρέα σου. Θα δει μια ώρα κοπέλα. Τι λέει καλά. Πιάνει κουβέντα. Άμεσα εσύ και άλλοι 2, 4, 6, 7, 8. Ναι, ρε, φίλε, αλλά και να είσαι μόνη σου σε ένα κλαμπ, σε ένα μπουζούκι, ναι, σε ένα τέτοιο. Μέσα στη μιζέρια. Είναι απόγνωση αυτό. Είναι ξεπρόσυλωση αυτό. Είναι παιδί μου, θα πάει μόνη τη μια γυναίκα σε ένα κλαμπ και θα κάθεται μόνο να πάει μόνο του. Και θα κάθεται μόνο του. Δεν θα κάθεσαι μόνο του. Εγώ θα τον λυπόμουν αυτόν τον άνθρωπο. Μα μιζέρια είναι αυτό. Ακούμε λίγο. Δεν την έπεφτα ποτέ, θα τον λυπόμουν. Παιδιά, συγγνώμη λίγο. Εσύ θα πας... Θα φωνάζαμε το χαμόγελο του παιδιού. Άκου να σου πω. Εσύ θα πας μέσα τίποτα. Έχω χάσει την παρέα μου. Ότι κάτι λες ότι είσαι πολύ μελετημένος. Είναι εδώ παρέα μου. Τι καλά. Κάτσε εδώ ένα ποτό. Πώς σε λένε. Πόσο θα την ψάχνεις την παρέα σου. Μία, δύο, τρεις θα την βρεις την παρέα σου. Τι σε νοιάζει αυτό. Εσύ μετά όμως το πες και λίγο ψηλομυθισμένο. Μία ερώτηση. Αν παίζεις σε αντίστοιχο περιστατικό όμως Φορτόγκα τύπου. Τι Φορτόγκα τύπου. Δηλαδή εσύ το παίζεις. Άμα πας στον άλλον και σου πει ότι έχει κότερα και ελικόπτερα και έχει πατίνι. Ήρθε η κοπέλα τώρα να μας πει. Θα κάνουμε αύριο, κυρίες και κύριοι, πώς καταλαβαίνουμε άλλος είναι Φορτόγκας. Είναι μαϊμού Φορτόγκας. Είναι life coaching. Άρα είμαστε για σχολή γνωριμιώνε. Πάμε παρακάτω. Επόμενο παρακαλώ. Συμπεριφερόμαστε στα social media σαν να είμαστε πλούσιοι. Μάλιστα. Ακολουθούμε τα κόλπα των απένταρων influencer. Δηλαδή. Ακούστε τι κάνουν οι influencer. Οι απένταροι. Γενικά οι influencer, το 99,9% είναι τσαμπατζίδες. Μάλιστα. Η τσαμπαρία σύννεφο όμως, τσάμπα. Δηλαδή. Όχι, δηλαδή, το απαιτούνε κιόλας. Το απαιτούνε κιόλας. Ανέβασε η φωτογραφία. Το απαιτούνε. Όχι, Σωτήρη, έλα λίγο. Έλα ένα λεπτό να δείξει την παρουσίαση. Έχω slides αυτή τη στιγμή. Άκου λίγο. Οι περισσότεροι τι λένε. Γεια σας, έχω 80.000 followers και θα έρθω να μείνω με τα τσάμπα στο ξενοδοχείο σας και θα το διαφημίσω. Οι περισσότεροι μασάνε. Ξέρω από εδώ μια βόλτα. Τι κάνει ο φερόμενος ως πλούσιος, που δεν είναι πλούσιος, αλλά είναι τζαμπατζής. Παίρνει μαζί του μια βαλίτσα με ρούχα. Μάλιστα. Και βγάζει φωτογραφίες μία μέρα non-stop. Πού πάει σε ξενοδοχείο. Σε ένα ξενοδοχείο τύπου σουίτα. Δηλαδή νοικιάζει μια σουίτα σε ένα. Και με πισίνα μπροστά, μα θέλει πριβέ. Μάλιστα. Παίρνει φουλ ρούχα μαζί του. Και όλη την ημέρα, δηλαδή βγάζει μέσα σε μία μέρα φωτογραφίες για ένα μήνα. Άρα μια γυναίκα που έχει πάρει μαζί της όλη αυτή την πραμάτια να πει. Μαγιό συνέχεια, αλλάζει σημεία, αλλάζει λίγο το μαλλί και μετά ανεβάζει. Πολλές το κάνουν αυτό, είναι ποτορονόματα. Και πηγαίνουν, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή έχει κόσμο. Βγάζει 3 ρούχα στην πισίνα. Βγάζει 2 ρούχα κρεβάτι, στο έτσι λόμπι. Από εδώ. Λίγα από εδώ. 3 μαγιό στην πισίνα. Με σαμπάνια. Και τις ανεβάζει την κραντέ. Ναι, και τίποτε. Και... Με τη μέθοδο σαλαμιού κομμάτι-κομμάτι. Και λέει, όχι, μωρέ, βαριέμαι πάλι εδώ. Τι καλά, εδώ το ηλιοβασίλεμα. Α, και την και ανεβάζει. Και όλο αυτό την έχει βγάλει με μία με μία σόλο επίσκεψη. Πάρα πολύ έξυπνα είναι όλα αυτά που και να ξέρετε επίση πάρα πολύ καλό τι κάνουμε. Όταν εντοπίζουμε κάποιον που έχει πλούσιο αυτοκίνητο, του λες, μπορεί να βγάλω μια φωτογραφία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακριβό αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Πω, πλούσιο κάθονται αυτοκίνητο. Μέσα και βγάζουν φωτογραφίες. Ακριβό. Και λέει αυτό, μετά γράφουν, μια βαρετή βόλτα στην Αθήνα. Α, πάντα βαριούνται εδώ μεταξύ. Σωτήρι, πάντα βαριούνται. Τώρα λέει γίνει κολοκύθα και θα κατεβάσει το μετρό και μείνει. Σωτήρι, έτσι πάντα βαριούνται. Είναι άποψη. Αυτό είναι και επίση πολύ σημαντικό. Οι πλούσιοι βαριούνται. Αυτό. Έχει δει ποτέ την Πύρινα Δράκου σε κανένα επεισόδιο να τρέχει. Όχι, ποτέ. Ό,τι και να γινόταν, σεισμός, δημός, πήγαινε έτσι. Βαριούνται. Ναι, σου λέει, τι να τρέχει. Βαριούνται από το πλούτο. Δεν είναι κομψό. Ναι. Η φίλη μου Γιάννα, μόνο ο δικός μας ο Φορτόγκας δεν βαριέται. Αυτό. Ο μόνος Φορτόγκας που δεν βαριέται είναι ο δικός μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.